Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλήσαν αδίσας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιο, και μη αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλανθρώπε δόξαση. Με πολύ χαρά, αγαπητοί μου, σας χαιρετώ όλες και όλους σας και ευχαριστώ και δοξάζω τον Άγιο Τριαδικό Θεό που μας δίνει την ευκαιρία για ακόμη μια φορά να εγκύψουμε στο ζωντανό Λόγο Του, ο οποίος δεν είναι απλώς δυνατός, αλλά παντοδύναμος, και όποιος τον πλησιάζει με προσοχή και προσευχή είναι σίγουρο ότι πνευματικά αναβαθμίζεται. Θα συνεχίσουμε και σήμερα την ερμηνευτική ανάλυση του τελευταίου τμήματος της Κυριακής Προσευχής. Στην περασμένη μας σύναξη είχαμε αναφερθεί στο αίτημα της παροχής εκ μέρους του Θεού του επιουσίου άρτων. Σήμερα θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να προσεγγίσουμε το μέγιστο κεφάλαιο της συγχωρητικότητος. Δεν χρειάζεται ιδιαιτέρως να το τονίσουμε ότι μια από τις βασικότερες ανάγκες της ανθρωπίνης υπάρξεως είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Η αμαρτία είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο όπου ανεισέρχεται ανατρέπει τη δικαιοσύνη του Θεού, ανατρέπει την αρμονία και επιφέρει ταραχή, αταξία και θάνατο πνευματικό. Γι' αυτό ο Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος για να αποκαταστήσει την ανθρώπινη φύση στο πρωτόκτιστο κάλος και την αρχαίγονη δικαιοσύνη, δίδαξε στους μαθητές του και δι' αυτόν σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, όταν προσευχόμαστε πλάι στα υλικά αγαθά, που είναι απαραίτητα για την συντήρησή μας, να θέτουμε και το αίτημα της συγχωρήσεως των αμαρτιών. Να λέμε «Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών». Η λέξη «οφείλημα» δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά αμαρτία, αμάρτημα. Λέει χαρακτηριστικά ένας ερμηνευτής που πολλές φορές τον αναφέραμε και στις προηγούμενες ομιλίες, γνωρίζοντας καλά ότι η φύση μας γλίστρα εύκολα προς την αμαρτία και έχοντας υπόψη από πιο μπροστά ότι και μετά από το λουτρό της αναδημιουργίας, δηλαδή το βάπτισμα, θα αμαρτήσουμε, προστάζει να παρακαλούμε για τη συγχώρηση των αμαρτιών, τα οποία ονόμασε οφειλήματα. Και το αμάρτημα είναι οφείλημα, διότι καθιστά τον άνθρωπο υπεύθυνο, όπως ακριβώς και το χρέος. Εδώ πρέπει να σας πω ότι μερικοί πιστεύουν ότι πρώτα πρέπει να διορθώσουν τον εαυτό τους, να απαλλαγούν από όλες τις κακίες και ύστερα να πλησιάσουν το μυστήριο της εξομολογήσεως, ύστερα να εξομολογηθούν. Και η αιτία το θεωρούν υποκρισία να πάνε να εξομολογηθούν και ύστερα να ξανακάνουν πάλι τις ίδιες αμαρτίες. Περιττό να πούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί προδίδει άγνοια της φυσιολογίας μας. Μετά την πτώση μας στο Παράδεισο, έχουμε συνεχώς τη ροπή προς την αμαρτία. Λέγεται για κάποιον που επισκέφθηκε την έρημο ότι συνάντησε έναν ασκητή και τον ρώτησε «Τι κάνετε εδώ εσείς γέροντα» και εκείνος απήντησε «Πέφτουμε και σηκωνόμαστε». Είναι αδύνατον σε έναν ζωντανό άνθρωπο να μην αμαρτήσει, να μην έχει πτώσει. Διαβάζουμε στην εξόδιο ακολουθία ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Αναμάρτητος είναι μόνο ο Θεός.
Οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι ερμήνευσαν την Κυριακή προσευχή, μας λέγουν ότι πίσω από τα απλά αυτά λόγια του Κυρίου κρύβεται πολλή σοφία, πολλή θεολογία και πλούσια διδάγματα. Και πρώτα-πρώτα αναφέρουν ότι η διατύπωση του αιτήματος είναι σε πληθυντικό αριθμό. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Μας διδάσκει ότι έχουμε χρέος να προσευχόμαστε για τη συγχώρηση όχι μόνο των δικών μας αμαρτιών, αλλά και των άλλων και των αδερφών μας. Αυτό επιβάλλει η αγάπη. Και αυτό βλέπει κανείς στα μεγάλα πρόσωπα της Βίβλου, στους δικαίους και στους Αγίους, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Μωυσέως. Ο άνθρωπος αυτός, όταν ο Ισραηλιτικός λαός αμάρτησε και μάλιστα με το φοβερό αμάρτημα της ειδωλατρίας, έπεσε κατά πρόσωπο μπροστά στο Θεό, ενώπιον του Θεού εκεί στην Κιβωτό, στη σκηνή του μαρτυρίου, και τον νικέτευε να συγχωρήσει το λαό του. Ο Θεός όμως είχε οργιστεί υπερβολικά. Ήταν τότε που ο λαός κατασκεύασε το χρυσό μοσχάρι και είπε ο Θεός στο Μωυσή, να διορθώσω κάτι εδώ. Δεν είχε γίνει ακόμη η σκηνή του μαρτυρίου. Απλώς έπεσε μπρούμητα και προσευχήθηκε. Είπε λοιπόν ο Θεός στο Μωυσή, θα τους εξαλείψω όλους. Θα τους εξαφανίσω όλους. Και θα δημιουργήσω καινούριο λαό από σένα, από το δικό σου σπέρμα. Και τότε ο Μωυσής έπεσε κατά πρόσωπο ενώπιον του Θεού και είπε, Κύριε, μην το κάνεις αυτό. Αν εξαλείψεις αυτούς, τότε εξάλειψε και εμένα μαζί τους. Και έκανε υπακοή ο Θεός στο Μωυσή, θαυμάζοντας το πρόσωπό του. Βέβαια και άλλη φορά ο Θεός παρακάλεσε, ο Μωυσής παρακάλεσε το Θεό για άλλες ατοπίες και αμαρτίες που έκαναν και πρόσβαλαν το Θεό οι Ισραηλίτες. Και μάλιστα και μέσα στην οικογένειά του, ξέρετε κάποτε, η Μαριάμ, η αδελφή του, έπιασε τον Ααρών και έπιασε το κουτσουμπολιό μαζί του. Τώρα είπαμε πώς λέγεται, κοινωνική ενημέρωση. Άρχισαν να κουτσουμπολεύουν τον Μωυσή, επειδή η γυναίκα του ήταν έγχρωμη. Και η Μαριά με έλεγε, ακούσει εκεί να πάει να παντρευτεί μια Αραπίνα. Αυτό δεν άρεσε στο Θεό. Δεν άρεσε στο Θεό. Και τότε θύμωσε ο Θεός, μόρισε την Μαριά μου. Της έδωσε λέπρα. Την ίδια στιγμή έγινε κάτασφη από τη λέπρα. Πάλι ο Μωυσής, Κύριε, θεράπευσέ την. Όχι, λέει. Θα τιμωρηθεί έστω και μια εβδομάδα. Θα βγει έξω από το στρατόπεδο, όπως και αν ο πατέρας έφτυνε την κόρη του, από ντροπή η κόρη θα εξαφανιζόταν για μια εβδομάδα. Εννοείται τα χρόνια εκείνα. Σήμερα θα έφτυνε η κόρη του, τον πατέρα, ως αντίδωρο. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής είχε πολύ αγάπη και ζητούσε πάντοτε να συγχωρεί ο Θεός τους άλλους. Γιατί ο ίδιος πρώτα είχε μάθει να συγχωρεί. Παρόμοιο σπουδαίο πρόσωπο στον χώρο της Καινής Διαθήκης τώρα έχουμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος προσήφιεται υπέρ των λιθοβολούντων αυτών, λέγοντας, Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία τάχτην. Δηλαδή, μη λάβεις υπόψη σου αυτή την αμαρτία, συγχώρησέ τους. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος τόσο πολύ επιθυμούσε να τη συγχώρηση και τη σωτηρία των ομοεθνών του, ώστε έφτασε να πει
λέμε τη συγχώρηση, γιατί στάθηκαν αντίθετοι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και έφτασε να πει ο Παύλος, «Ιφχόμην γάρ αυτός εγώ ανάθημα είναι από του Χριστού, υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου, κατά σάρκα ή την εσυσήν Ισραηλίτε». Βλέπει κανείς εδώ το υπερβολικό ενδιαφέρον του Παύλου για το λαό του. Αυτός που θεωρούσε ως σκύβαλα όλα τα επίγεια αγαθά και είχε τη δύναμη να τα βάζει στην άκρη, χάρη του Χριστού, τώρα χάρη της σωτηρίας των μοριθνών του, μπορούσε να θυσιάσει τα πάντα. Ακόμη και αυτό τον ίδιο τον Χριστό, τη σωτηρία του. Το ίδιο έκαναν και όλοι οι Άγιοι. Λέγεται χαρακτηριστικά για τον Όσιο Βαρσανούφιο ότι του ήταν αδιανόητο να συγχωρηθεί και να σωθεί ο ίδιος χωρίς τα πνευματικά του παιδιά. Και έλεγε στην προσευχή του, «Δέσποτα, ή συνεισένε γέμι τα τέκτα μου στη βασιλεία σου, ή καμέ εξάλληψον εκ βίβλου σου». Θυμάμαι, αγαπητοί, πάντοτε, κάποιοι μετέφεραν διάφορα, θα λέγαμε, λόγια, τα οποία έλεγαν εναντίον του γέροντος Αθανασίου. Οι άνθρωποι αυτοί, και έλεγε ο γέροντας χαρακτηριστικά στους ανθρώπους αυτούς, «Δε βαριέσαι, συγχωρημένοι να είναι». Το έλεγε και το εννοούσε. Δεν κρατούσε για κανέναν τίποτε μέσα του. Και θα έλεγα εδώ ότι όλοι αυτοί που έτσι έμαθαν να συγχωρούν, είχαν ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι το μοναδικό, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος προσευχόταν στον Ουράνιο Πατέρα να συγχωρήσει και αυτούς ακόμη τους σταυρωτάς του. Η αγάπη λοιπόν επιβάλλει την προσευχή και υπέρ των άλλων. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνούμε ότι όλοι όσοι βαπτιστήκαμε είμαστε μέλη του αυτού του ιδίου ζωντανού σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και επομένως δεν μπορούμε να αγνοούμε τα υπόλοιπα μέλη. Πέρα από αυτό, εκείνοι που πρώτα ωφελούνται από την προσευχή υπέρ των άλλων, είμαστε εμείς, οι ίδιοι. Μαλακώνει η καρδιά μας. Θεραπεύεται. Όπως λέει και ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, «Εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε». Ο Απόστολος Παύλος, τοποθετώντας αυτή την αλήθεια στη θεολογική της διάσταση, γράφει, «Είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Όταν υποφέρει, θλίβεται ένα μέλος του σώματος, τα υπόλοιπα δεν είναι διάφορα, όλα συμμετέχουν στον πόνο του ενός». Και αυτό ακριβώς που γίνεται στο ανθρώπινο σώμα, πρέπει να γίνεται και στο θεανθρώπινο σώμα, στην Εκκλησία δηλαδή του Χριστού. Μέσα από τα λόγια του αιτήματος της συγχωρήσεως μας αποκαλύπτεται και μια άλλη σημαντική αλήθεια, ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Γι' αυτό άλλωστε ζητάμε και τη συγχώρεση. Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει το αντίθετο. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, «Εάν είπομεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ έστειν εν ημίν». Είναι πλάνη να νομίζει κανείς ότι δεν έχει αμαρτίες. Και την πλάνη αυτή δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι την έχουν πολλοί αδερφοί μας. Φτάνουν στο εξομολογητήριο και με αυτοπεποίθηση λέγουν πως δεν έχουν αμαρτίες. Και εμείς βέβαια αυτά τα ακούμε και άλλοτε μιλάμε και άλλοτε δεν μιλάμε. Αυτό γίνεται διότι βρίσκονται σε μεγάλη άγνοια οι άνθρωποι ή και υπάρχει και σκληρότητα καρδιάς. Δεν θέλουν να μετανοήσουν. Πολλές φορές ρωτάμε, δεν έχετε μια αμαρτία, δεν κάνετε καμιά αμαρτία. Όχι, πάτε. Μα κάποια φορά δεν σας ξέφυγε κανένα ψέμα. Όχι, πάτε. Τι ψέματα θα σας πω, ποτέ. Άλλοτε λέω, καλά παιδάκι, μάτε. Επειδή εγώ μαζεύω αμαρτίες εδώ,
πήγε να κάνεις καμιά μαρτία και μετά να ξανάρθεις. Αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που τις έχω αντιμετωπίσει. Έρχεται ο άλλος και λέει δεν έχω πάτε τίποτα να πω. Η γυναίκα μου έστειλε. Συμβαίνει και αυτό. Πες η γυναίκα. Θέλει οπωσδήποτε ο άντρας της να εξομολογηθεί και εκείνος εκεί, επειδή βαριέται τη μουρμούρα της, τελικά πηγαίνει στο εξομολογητήριο και αυτή η φορά που πηγαίνει βεβαίως είναι η πρώτη και τελευταία. Γι' αυτό θέλει προσοχή εδώ. Προσοχή. Δεν χρειάζεται να επιμένουμε. Πρέπει να το καταλάβει ο άλλος πρώτα, να συνειδητοποιήσει τι είναι αμαρτία, ότι έχει αμαρτίες και ο μόνος του να οδηγηθεί. Δεν χρειάζεται να επιμένουμε εμείς απ' έξω. Μπορούμε να το δείχνουμε αυτό με το παράδειγμά μας και να ελέγχουμε και να πιέζουμε απιέστως με το παράδειγμά μας. Κάτι άλλο που μας διδάσκει το αίτημα της συγχωρήσεως είναι ότι αμαρτάνουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό και η εντολή του Κυρίου είναι κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε το Πάτερ ημών. Από το αίτημα αυτό διδασκόμαστε επίσης ότι για να λάβουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας είναι απαραίτητος ένας όρος. Πρέπει να συγχωρούμε και εμείς τους άλλους. Λέμε άφεση μην ως και εμείς αφίεμεν. Η συγχωρητικότητα και η ενεξικακία πιστοποιούν τη γνησιότητα της μετανοίας μας. Όταν κανείς συναισθανθεί τη δική του αμαρτωλότητα, τότε νιώθει και την αμαρτωλότητα των άλλων και συγχωρεί με όλη του την καρδιά. Αποτελεί αντινομία το να ζητώ συγχώρηση και να με δίνω το ίδιο πράγμα στους αδερφούς μου, είτε μου το ζήτησαν είτε όχι. Ο Κύριος στο σημείο αυτό είναι κατηγορηματικός. Μας είπε την παραβολή του χρεοφιλέτου των μερίων ταλάντων για να τονίσει αυτήν ακριβώς την απαίτηση του Θεού από μας. Ως κατακλείδα της παραβολής εκείνης λέγεται «Ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού, από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών». Αλλά και της Κυριακής προσευχής κατακλείδα αποτελεί η διαβεβαίωση του Κυρίου «Εάν γαραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος». Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών τα δικά σας. Για να συγχωρούμε θα λοιπόν, πρέπει να συγχωρούμε. Και μάλιστα απεριόριστα. Η Ιουδαϊκή παράδοση περιόριζε τη συγχώρηση μέχρι 3 φορές ή και 7. Ο Κύριος διόρθωσε αυτή την παράδοση. Κάποτε όταν ο Πέτρος τον ρώτησε, «Κύριε, μέχρι πόσες φορές μπορώ να συγχωρώ εκείνο που θα μου φταίξει, έως 7. Ο Κύριος το πίνησε, όχι, 70 και 7, δηλαδή, σημαίνει απεριόριστα. Τίθεται εδώ όμως ένα ερώτημα. Είναι εύκολο να συγχωρεί κανείς? Ασφαλώς όχι. Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, λέει ότι μόνον εκείνος του οποίου η καρδιά έχει ξεκολλήσει από όλα τα αισθητά πράγματα, δεν επηρεάζεται από όσα λυπηρά του συμβαίνουν σωματικώς και αυτός μόνο μπορεί αληθινά να συγχωρεί όσους του φταίνε. Και όταν φτάσει κανείς να συγχωρεί από καρδίες όσους του φταίνε, τότε λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, εξομοιώνεται με το Θεό, γιατί μόνο ο Θεός έχει το αποκλειστικό ιδίωμα να συγχωρεί αμαρτίες. Πρέπει δε εδώ να υπογραμμίσουμε ότι όταν συγχωρούμε τους άλλους, κατά τον Άγιο Μάξιμο, πρώτα-πρώτα ευεργετούμε τους εαυτούς μας, διότι απαλλασσόμαστε από τη μνησικακία. Και η μνησικακία είναι ένα φοβερό πάθος. Ένα πάθος που κατατρώει τον ευθύρι τον άνθρωπο, όπως η σκουριά τρώει το σίδηρο. Μας βοηθάει επίσης το αίτημα αυτό να ελέγξουμε τη συνείδησή μας και με το φιλάνθρωπο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, όπως προαναφερθήκαμε, να την απαλλάξουμε από τα οδυνηρά αγκάθια των ενοχών.
λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι αξιόπιστος και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Η συγχώρηση των αμαρτιών δημιουργεί στην ψυχή του ανθρώπου αγαθές ελπίδες και συγχρόνως τον προκαλεί να φιλοσοφεί ή καλύτερα να θεολογεί. Να θεολογεί πάνω στην απερίγραπτη φιλανθρωπία του Θεού. Όταν δε λέμε φιλανθρωπία του Θεού, εννοούμε όλες εκείνες τις ενέργειες του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, για τη σωτηρία μας. Τέλος, πρέπει να σας πω ότι ο όρος της συγχωρήσεως των άλλων είναι τόσο απαραίτητος, ώστε αν δεν πληρούνται και αυτές ακόμη τις θυσίες μας, ο Θεός δεν τις δέχεται. Λέγει ο Χριστός, όταν πας στο θυσιαστήριο να προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, σταμάτα. Πήγαινε πρώτα συμφιλιό σου με τον αδελφό σου και ύστερα πρόσφερε το δώρο σου. Οποιοδήποτε δώρο. Θυσία, διακονία, ιεροποστολή, ελεημοσύνη, δοξολογία Θεού, κερί, πρόσφορο, μετάνοιες, ό,τι και αν είναι. Προπαντός δε, όταν πρόκειται για τη Θεία Κοινωνία. Στη Θεία Κοινωνία δεν προσλαμβάνουμε μόνο εμείς το Θεό, αλλά προσφέρουμε τον εαυτό μας ως δώρο για να μας προσλάβει Εκείνος στο δικό του θεανθρώπινο σώμα. Πρέπει δε να πούμε πως ούτε και το μαρτύριο δεν το δέχεται ο Θεός αν λείπει η συγχώρηση. Και θα ήθελα εδώ να σας υπενθυμίσω εκείνο το, είναι χαρακτηριστικό και άλλη φορά σας το έχω πει, το παράδειγμα με τους δύο φίλους, τον Σαπρίκιο και τον Νικηφόρο, που είχαν τόσο αγάπη μεταξύ τους και κάποια φορά κάτι συνέβη και τελικά μπήκε ανάμεσά τους μια αντιπάθεια στην αρχή και στη συνέχεια αυτή η αντιπάθεια μεγάλωσε και έγινε μνησικακία. Δεν ήθελε να δει ο ένας τον άλλον. Βρισκόμαστε στην εποχή των γεγονών. Τότε έγινε αυτό το γεγονός. Και εκείνο τον καιρό συνέλαβαν το Σαπρίκιο, τον οδήγησαν στο μαρτύριο και ήταν έτοιμοι να του κόψουν το κεφάλι. Ο Νικηφόρος έμαθε τα γεγονότα και έτρεξε εκεί που θα γινόταν το μαρτύριο. Γονάτισε μπροστά στο φίλο του και του λέει, αδελφέ μου, συγχώρησέ με που σε έβλαψα, συγχώρησέ με που έφτιαξα, που σε στενοχώρησα κλπ. Εκείνος τίποτε. Όχι, λέει. Δεν σε συγχωρώ. Δεν μπορώ να σε συγχωρήσω. Φύγε. Λυπήθηκε πάρα πολύ ο Νικηφόρος και έφυγε. Αλλά αμέσως έφυγε και η χάρις από το Σαπρίκιο. Η χάρις του Θεού. Και ενώ ήταν έτοιμος να μαρτυρήσει και το περίμενε αυτό με λαχτάρα να μαρτυρήσει, ξαφνικά γυρίζει προς τους Δημίους και τους λέει, γιατί με έχετε εδώ? Δεν ξέρεις, του λένε, γιατί σε έχουμε εδώ? Γιατί αρνείσαι να προσφέρεις θυσία στα είδωλα? Όχι, δεν θα προσφέρω, έτοιμος είμαι, θα προσφέρω. Γιατί? Και τότε το έδωσαν λιβάνι, πρόσφερε θυσία στα είδωλα και τον ελευθέρωσαν. Όταν είδε αυτό ο Νικηφόρος, πόνεσε η ψυχή του. Πόνεσε πραγματικά, γιατί ο φίλος του, ο πρώην φίλος του, έχασε την ευκαιρία του μαρτυρίου, το οποίο στέλνει τον άνθρωπο κατευθείαν στον Παράδεισο. Ακραίο φαινόμενο πνευματικότητας. Και τότε πήγε αυτός εκεί, είπε μέσα του, ο Χριστός σήμερα ζητά ένα μάρτυρα. Πήγε ο ίδιος, ομολόγησε, και τελικά μαρτύρησε εκείνος και πέρασε στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας.
Αγαπητοί μου, το αίτημα της συγχωρήσεως αρχίζει με το «και». «Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών». Πρέπει να σας πω ότι αυτό το «και» συνδέει το αίτημα της συγχωρήσεως με το προηγούμενο αίτημα που αναφέρεται στον άρτο των επιούσεων. Αυτό σημαίνει πως ό,τι είναι ο άρτος για τη ζωή μας, το ίδιο είναι και η συγχώρηση. Και αν δεν επιζητούμε και αν δεν την καλλιεργούμε, τότε η ζωή, η αιώνια ζωή, θα είναι πραγματικά για μας ένα χαμένο όνειρο. Και τώρα ας περάσουμε και στο τελευταίο αίτημα της Κυριακής Προσευχής, για να ολοκληρώσουμε έτσι ολόκληρη την ερμηνεία του Πατερημών. Το τελευταίο λοιπόν αίτημα είναι «Και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού». Το οποίο κατά λέξη θα πει «Και μη μας φέρει στον χώρο του πειρασμού, αλλά απάλλαξέ μας από τον πονηρό». Με τον τρόπο αυτό, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο δηλαδή το αίτημα αυτό της Κυριακής Προσευχής, δημιουργείται ίσως η εντύπωση σε κάποιους ότι ο Θεός είναι αυτός που μας φέρνει στον χώρο του πειρασμού. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Φυσικά και όχι. Την απάντηση μας τη δίνει η ίδια η Αγία Γραφή. Γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ο τόσο αγαπητός αυτός Απόστολος στην καθολική του επιστολή. «Μη δεις πειραζόμενος, λεγέτο ότι από Θεού πειράζουμε. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν, πειράζει δε αυτός ουδένα». Κανένας δηλαδή άνθρωπος που πειράζεται να μην λέει ότι ο Θεός είναι η αιτία που πειράζουμε. Διότι ο Θεός δεν έχει πείρα των διαφόρων κακών και ο ίδιος δεν προκαλεί κανένα πειρασμό σε κανέναν. Είναι αδύνατον ο ίδιος ο Θεός να φέρει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση πειρασμού που θα τον οδηγήσει στο να αμαρτήσει. Βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και μόλις βρούμε λίγο ζόρι, βρούμε μπροστά μας κάποιο πειρασμό, αμέσως αρχίζουμε τα γιατί και τα πώς. Και τα βάζουμε με το Θεό. Τέλος πάντων. Ο Θεός δεν φέρνει τον άνθρωπο μπροστά στην αμαρτία. Λέγοντας λοιπόν στην Κυριακή Προσευχή «Και μη η συνέγγιση μας του εις πειρασμόν», ζητάμε από τον Θεό να μην επιτρέψει να μην παραχωρήσει είτε κατ' ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση να μπούμε στον χώρο του πειρασμού. Ζητάμε όμως πράγματι από τον Θεό με το αίτημα αυτό να μην μπούμε καθόλου σε πειρασμό. Να άρει δηλαδή ο Θεός τελείως τους πειρασμούς από τη ζωή μας. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε πώς γράφει και πάλι ο Άγιος Ιάκωβος στο προήμιο της επιστολής του «Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέστε ποικίλης». Να έχετε δηλαδή αδελφοί μου μεγάλη χαρά όταν πέστε σε διάφορους πειρασμούς. Πώς λοιπόν μπορούμε από τη μια να ζητάμε από τον Θεό να μην επιτρέψει τους πειρασμούς στη ζωή μας και από την άλλη η ίδια η Αγία Γραφή να μας λέει να έχουμε χαρά όταν πέσουμε σε πειρασμούς? Υπάρχει μήπως κάποια αντίφαση εδώ? Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, είναι θεόπνευστος. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη και επομένως είναι αδύνατο να υπάρχουν σε αυτή αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις βρίσκονται στο μυαλό εκείνων που διαβάζουν επιπόλαια το Λόγο του Θεού και θέλουν να ανακαλύπτουν παντού λάθη και αντιφάσεις. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όμως οι οποίοι με την τήρηση των εντολών του Χριστού και την καθαρότητα της ζωής τους, είχαν καταστήσει τους εαυτούς των δοχεία του Αγίου Πνεύματος, είχαν αποκτήσει άλλα μάτια. Είχαν αποκτήσει τα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Και με αυτά τα μάτια ανακάλυπταν πίσω από αυτά τα χωρία όχι αντιφάσεις, αλλά μια καταπληκτική συμφωνία των όσων αναφέρονται στην Αγία Γραφή, αλλά και έναν ανεκτήμητο θησαυρό θεολογίας, τον οποίο και μας παρέδωσαν με τα κείμενά τους. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, μας δίνει ένα κλειδί το οποίο είναι απαραίτητο
για να κατανοήσουμε το νόημα του αιτήματος αυτού της Κυριακής Προσευχής. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ότι ο πειρασμός έχει διτών, δηλαδή διπλό χαρακτήρα. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών, δηλαδή. Γράφει συγκεκριμένα. Και ο πειρασμός διτός, ο μεν ενίδωνος, δηλαδή περιέχει την ειδονή. Ο δε ενώδυνος, περιέχει την οδύνη, τον πόνο. Και ο μεν εκούσιος και γεννήτωρ παθών, ο δε ακούσιος και αναιρέτης παθών. Ο πρώτος, ο ενίδωνος, αυτός που ζητάει την ειδονή σε όλο τη το φάσμα, αυτός είναι θεληματικός. Τον θέλει δηλαδή ο άνθρωπος. Τον επιθυμεί. Και αυτός ο πειρασμός είναι που γεννάει τα πάθη και τις κακίες. Ο δεύτερος, ο ενώδυνος, αυτός που περιέχει τον πόνο, είναι ακούσιος και αφαιρεί τα πάθη. Και συνεχίζει ο Άγιος. Τον μένουν εκούσιον φεύγειν χρή. Τον δε ακούσιον απέφχεστε μεν δια την ασθένεια ημών, επελθόντα δε υπομένειν γενναίος ως καθαρτήριον. Δηλαδή τον μεν εκούσιο, το θεληματικό, τον ειδονικό πειρασμό πρέπει να τον αποφεύγουμε. Άσκηση, αγώνα. Γι' αυτό και λέμε και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών. Ζητάμε από το Θεό να μην επιτρέψει να μας φυλάξει από το να φτάσουμε στην αναζήτηση και την επιθυμία αυτού του πειρασμού που οδηγεί στο χάλασμα της ψυχής. Τον άλλο πειρασμό, τον επώδυνο, τον λυπηρό, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, τον απευχόμαστε. Είναι ακούσιος και τον απευχόμαστε. Ευχόμαστε δηλαδή να μην έρθει. Λόγω της ασθενούς μας φύσεως, επειδή δεν γνωρίζουμε αν έχουμε τη δύναμη να τον αντιμετωπίσουμε. Εάν όμως επιτρέψει τελικά ο Θεός να έρθει σε μας αυτός ο πειρασμός, οφείλουμε να αγωνιστούμε γενναία, διότι ο πειρασμός αυτός, αν δείξουμε υπομονή και το νικήσουμε, καθαρίζει την ψυχή μας και μας προκαλεί αιώνια δόξα. Δύο λοιπόν τα είδη των πειρασμών. Ο ενίδωνος, αυτός που προκαλείται από την αναζήτηση της ειδονής και ο οποίος είναι εκούσιος, τον προκαλεί δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του, διότι θέλει να απολαύσει την ειδονή και ο οποίος πειρασμός γεννάει τα πάθη. Έχουμε και τον ενώδυνο, είναι και αυτός που προκαλεί την οδύνη και ο οποίος είναι ακούσιος, μη θεληματικός. Δεν τον παρασκευάζει δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος τον πειρασμό αυτό και ο οποίος αναιρεί, παίρνει τα πάθη όταν ο άνθρωπος εννοείται τον υπομείνει με ανδρεία. Σε μια πρώτη διάσταση λοιπόν, όταν ζητάμε από το Θεό με το αίτημα αυτό της Κυριακής προσευχής να μην επιτρέψει να οδηγηθούμε σε πειρασμό, εννοούμε τον ενίδωνο, τον ειδονικό πειρασμό. Δηλαδή να μην επιτρέψει να αναζητούμε εμείς οι ίδιοι την ειδονή και με τον τρόπο αυτό μπούμε σε πειρασμό. Και το ζητάμε αυτό διότι γνωρίζουμε ότι η φύση μας μετά το προπατορικό αμάρτημα διεφθάρει και όλοι οι άνθρωποι έχουμε τη ροπή προς το κακό. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την άλλη κατηγορία των πειρασμών, για τους ενώδυνους όπως είπαμε. Μπορεί όπως προαναφέραμε κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, ζητώντας από το Θεό να μην επιτρέψει να οδηγηθούμε σε πειρασμό, να απευχόμαστε τον πειρασμό που περιέχει τον πόνο λόγω της ασθενούς μας φύσεως. Δεν σημαίνει όμως ότι με το αίτημα αυτό της Κυριακής προσευχής ο Κύριος μας διδάσκει να προσευχόμαστε να μην πέσουμε καθόλου σε αυτούς τους πειρασμούς. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να σημαίνει αυτό όταν η ίδια η Αγία Γραφή, όπως αναφέραμε στην αρχή, μας προτρέπει δια του Αγίου Ιακώβου του αδελφού Θεού να έχουμε χαρά στους πειρασμούς. Σε ποιους πειρασμούς όμως? Σε αυτούς στους οποίους αναφερόμαστε τώρα. Στους ενώδυνους. Σε αυτούς που έχουν πόνο και οι οποίοι έρχονται σε εμάς
χωρίς να το θέλουμε. Αυτοί μας καθαρίζουν από τα πάθη και μας οδηγούν στην αγιότητα. Λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος, έγκβαλον των πειρασμών και οδύσσο σωζόμενος. Βγάλε δηλαδή τον πειρασμό από τη μέση και θα δεις ότι κανένας δεν θα σωθεί. Κανένας δεν θα πετύχει την αγιότητα. Οι πειρασμοί λοιπόν είναι αναγκαίοι στη ζωή μας. Λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας ότι το μηδόλος πειραστήνε είναι έξω της πραγματικότητας. Είναι ουτοπία. Μου έλεγε κάποτε ο μακαριστός γέροντας Αθανάσιος ότι ήταν η γιορτή του και κάποιος του έγραψε μια ευχή. Πατέρα Αθανάσιε, εύχομαι στη ζωή σας να μην σας συναντήσει κανένας πειρασμός. Μην βρείτε μπροστά σας κανένα πειρασμό. Και ένας άλλος πάλι που το έδωσε ευχές του είπε, Πατέρα Αθανάσιε, σας εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υπομονή στους πειρασμούς. Και το σχολίαζε ο γέροντας και έλεγε το πρώτο. Είναι ουτοπία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει κανείς μπροστά του πειρασμούς. Το δεύτερο είναι σωστό. Να δίνει ο Θεός υπομονή να ξεπερνούμε τους πειρασμούς. Λέγοντας λοιπόν στον Κύριο και εμείς η συνέγγιση μας εις πειρασμών, δεν ζητάμε να μην μας βρούνε καθόλου αυτοί, οι ενώδυνοι πειρασμοί, αλλά όπως ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, να μην καταποντιστούμε από τους πειρασμούς που θα μας βρουν. Οι πειρασμοί θα έρθουν. Θα έρθουν οπωσδήποτε στη ζωή μας. Και οφείλουμε να πολεμήσουμε με τη βοήθεια πάντα του Θεού για να τους νικήσουμε, να νικήσουμε έτσι, τον αρχαίο αντίπαλό μας, τον διάβολο. Το βλέπουμε αυτό άλλωστε και στη ζωή του ίδιου του Κυρίου μας. Αμέσως μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημο υπό το πνεύματος, πειραστήνε υπό το διαβόλο. Οδηγήθηκε δηλαδή ο Ιησούς από το Πνεύμα το Άγιο στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Και εκεί ο Κύριος μετά την τεσσαρακοντήμερη νηστεία που έκανε, νίκησε κατά κράτος τον διάβολο όταν τον προσέβαλε εκείνος με τους τρεις εκείνους γνωστούς πειρασμούς. Αυτό όμως ισχύει και για τον καθένα πιστό που βαπτίζεται. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί και τον κάθε πιστό μετά το βάπτισμά του να συναντήσει τον διάβολο σε μια πάλη, σε ένα πόλεμο με τον παλαιό αντίδικό μας, με σκοπό να τον νικήσουμε. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της βάπτισης του κάθε πιστού, ο ιερεύς ρίχνει το επορκιστόν λεγόμενον έλαιον στα χέρια του αναδόχου και αυτός με τη σειρά του αλήφει με το λάδι αυτό όλο το σώμα του βαπτιζομένου. Αυτό είναι ένα σύμβολο. Οι αρχαίοι παλαιστές άλυφαν το σώμα τους με λάδι για να γλιστράνε τον αντίπαλό τους. Έτσι και ο βαπτιζόμενος πρέπει να παλέψει με τον αντίδικο διάβολο και να τον νικήσει, γι' αυτό και αλήφθε με λάδι για να μπορεί να του ξεγλιστρά, να του ξεφεύγει. Με το αίτημα λοιπόν αυτό της Κυριακής Προσευχής, ζητάμε από τον Κύριο, όταν θα βρεθούμε σε αυτή την πάλη με τον διάβολο, και αυτή η πάλη είναι σε καθημερινή, θα λέγαμε, κάθε μέρα βρίσκεται μπροστά μας, σε καθημερινή βάση, να μην μας αφήσει να καταποντιστούμε από τον πειρασμό, αλλά ο πόλεμος αυτός να έχει αγαθή έκβαση. Αυτό άλλωστε φανερώνει και ο 65ος ψαλμός, στον οποίο παρουσιάζεται ο χορός των Αγίων, οι οποίοι ευχαριστούν τον Θεό που γλίτωσαν από τον πειρασμό. Λένε εκεί οι Άγιοι, εδοκίμασας ημάς ο Θεός. Το Θεός σημαίνει ο Θεέ. Επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Δηλαδή μας δοκίμασες και μας πύρωσες όπως πυρώνεται το ασίμι μέσα στο καμίνι.
Περάσαμε μέσα από φωτιά και νερό και εσύ μας έβγαλες σε τόπο αναψυχής. Και σχολιάζει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Το εις αναψυχήν ελθήν, ταυτόν εστί, το από πειρασμού ριστήνε. Το ότι δηλαδή οι Άγιοι εξήλθαν σε τόπο αναψυχής, το ότι δεν νικήθηκαν από τον πειρασμό και κέρδισαν τη Βασιλεία του Θεού, είναι ταυτόσιμο με την απαλλαγή από τον πειρασμό. Μπορεί η αναψυχή αυτή να μην είναι στην παρούσα ζωή, όπως στην περίπτωση των μαρτύρων που δίνουν τη ζωή τους. Και αυτοί βεβαίως δεν έχουν αναψυχή στην παρούσα ζωή, αυτοί έχουν στη μέλλουσα. Η αναψυχή των Αγίων είναι πια στη Βασιλεία του Θεού. Το ότι όμως πρέπει να παλέψουμε με τον διάβολο και να μπούμε σε πειρασμούς δεν σημαίνει ότι θα προκαλέσουμε μόνοι μας τους πειρασμούς. Αν μπορούμε να αποφύγουμε ένα πειρασμό, θα τον αποφύγουμε. Αν όμως δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, θα τον αντιμετωπίσουμε γενναία. Πολύ ωραία φαίνονται όλα αυτά σε ένα περιστατικό από την εκκλησιαστική μας ιστορία. Είναι από το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης. Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν υπέργυρος. Όταν λοιπόν κάποτε αντιλήφθηκε ότι τον ζητούσαν για να τον φωνεύσουν, άρχισε να κρύβεται. Γιατί κρυβόταν? Διότι τηρούσε την εντολή του Χριστού. Ο Χριστός μας είπε, όταν σας διώκουν από τη μια πόλη, να πηγαίνετε στην άλλη, να φεύγετε. Να μην μένετε στον πειρασμό, διότι μπορεί να μην είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε τον πειρασμό. Αν όμως σας πιάσουν, εγώ θα σας δώσω δύναμη να αντιμετωπίσετε τον πειρασμό. Έτσι και έγινε με τον Άγιο Πολύκαρπο. Ενώ αυτός κρυβόταν, κάποιοι τον πρόδωσαν. Όταν οι στρατιώτες πήγαν στο σπίτι που κρυβόταν ο Άγιος και τον βρήκαν, ο Άγιος Πολύκαρπος δεν αντιστάθηκε. Προσευχήθηκε για όλους όσους γνώριζε, προσευχήθηκε και για αυτούς που πήγαν το συλλάβουν και στη συνέχεια παραδόθηκε προκειμένου να τον οδηγήσουν στο στάδιο για να μαρτυρήσει. Εκεί στο στάδιο ο κόσμος φώναζε. Να θανατωθεί ο Πολύκαρπος. Και τότε ακούστηκε μια δυνατή φωνή. Πολύκαρπε, ίσχυε και ανδρίζω. Να έχεις δύναμη και να φανείς γενναίος. Και πράγματι φάνηκε γενναίος και μαρτύρησε υπέρ του Χριστού. Εκείνος που γράφει όμως το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου σημειώνει και ένα άλλο περιστατικό που συνέβη τις μέρες εκείνες. 12 άτομα είχαν έρθει στη Σμύρνη από τα ενδότερα της Μικράς Ασίας προκειμένου να ομολογήσουν ότι είναι χριστιανοί και να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Παρουσιάστηκαν λοιπόν στις αρχές της πόλης και είπανε ότι είναι χριστιανοί και ότι θέλουν να μαρτυρήσουν. Τους πήραν τότε και τους 12 και τους οδήγησαν στο ίδιο στάδιο που ήταν τα θηρία, τα άγρια θηρία. Μόλις όμως αυτοί ήταν τα άγρια θηρία, δίλιασαν και προτίμησαν να θυσιάσουν στα είδωλα, να αρνηθούν δηλαδή τον Χριστό, προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους. Τους εγκατέλειψε ο Χριστός. Τους εγκατέλειψε επειδή δεν τήρησαν την εντολή του και κινήθηκαν αυτόνομα και χωρίς διάκριση. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα στα δύο αυτά περιστατικά αυτό που όπως προαναφέραμε λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ζητάμε από το Θεό να μας απαλλάξει από τον πειρασμό για την ασθένεια της φύσεώς μας, επειδή είμαστε αδύναμοι. Αν όμως ο Θεός κρίνει ότι δεν πρέπει να μας απαλλάξει από τον πειρασμό, τότε θα μας δώσει και τη δύναμη για να νικήσουμε. Εξάλλου ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει να πειραστούμε παραπάνω από τις δυνάμεις μας. Μας το βεβαιώνει αυτό ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του «Πιστός δε ο Θεός, όσου και άσυ ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσει σύν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν». Είναι δηλαδή αξιόπιστος ο Θεός, όταν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι αξιόπιστος, ο οποίος λέει δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από τη δύναμή σας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα φέρει και το τέλος του, ώστε να μπορείτε να τον αντέξετε. Ο πειρασμός λοιπόν
που θα επιτρέψει ο Θεός να μας έρθει, θα είναι στα μέτρα των δυνάμεών μας. Δεν μπορεί ο διάβολος να μας πειράξει χωρίς να του το επιτρέψει ο Θεός. Και αυτό που επιτρέπει ο Θεός, αφενός το έχει πρώτα ζυγίσει και βλέπει ότι είναι στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, αφετέρου δε έρχεται και ο ίδιος να μας ενισχύσει ώστε να αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό. Και ο πειρασμός αυτός που επιτρέπει ο Θεός τελικά καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου, την αναδεικνύει λαπροτέρα και κατάλληλη για τη Βασιλεία του Θεού. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω στο σημείο αυτό. «Καθάπεργαρ το χρυσίον, το πυρί παραδιδόμενον πάσαν αποτίθεται κοιλίδα, ούτω και οι σπουδαίοι σπουδαιότεροι καθίστανται εν της πειρασμής. Όπως δηλαδή το χρυσάφι παραδίδεται στη φωτιά και εκεί αποθέτει κάθε κοιλίδα, κάθε ξένη πρόσμιξη, έτσι και οι σπουδαίοι, οι επιμελείς δηλαδή, γίνονται πιο σπουδαίοι μέσα στους πειρασμούς. Κανένας Άγιος δεν εισήλθε στη Βασιλεία του Θεού χωρίς πειρασμούς. Κανείς Άγιος δεν είναι άμερος πειρασμών». Γι' αυτό να μην διαμαρτυρόμαστε όταν έχουμε τέτοιους πειρασμούς, αλλά αντιθέτως να δοξάζουμε το Θεό και να έχουμε χαρά σύμφωνα με την προτροπή του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Τελειώνοντας την ανάλυση και αυτού του αιτήματος της Κυριακής Προσευχής, θα πρέπει να επισημάνουμε και κάτι πολύ σπουδαίο, όπου το αναφέρει και πάλι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Συνδέει ο Άγιος το αίτημα αυτό της Κυριακής Προσευχής με το αίτημα που προηγήθηκε, με το οποίο ζητάμε από το Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. «Ως και εμείς αφήμε», είπαμε, «τις οφειλέτης ημών». Εκείνος, λέει ο Άγιος, που δεν συγχώρεσε τελείως εκείνους που του έφτεξαν και δεν παρουσίασε την καρδιά του στο Θεό καθαρή από τη λύπη και λαμπερή από το φως της συμφιλιώσεως με τον πλησίον, δεν θα πετύχει να λάβει τα καλά που ζήτησε με την προσευχή του και θα παραδοθεί με δίκαιη κρίση στον πειρασμό και στον πονηρό. Όποιος, με άλλα λόγια, δεν συγχωρεί εκείνον που του έφτυξε, θα φωνάζει προς το Θεό: «Κύριε, Κύριε, μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν», αλλά ο Θεός δεν θα τον απαλλάσσει από τον πειρασμό. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δεν τήρησε το προηγούμενο αίτημα της Κυριακής Προσευχής και δεν συγχώρησε εκείνους που τον έβλαψαν. Όποιος όμως το τήρησε, θα μπορέσει με την παρησία, έτσι, με παρησία να πει και το τελευταίο μέρος αυτού του αιτήματος που ομιλούμε, της Κυριακής Προσευχής. Θα το πει: «Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού», με το οποίο έτοιμα ζητάμε από τον Θεό να μας διαφυλάξει και να μας απελευθερώσει από τον πονηρό. Και λέγοντας πονηρός, δεν αναφερόμαστε γενικά στο κακό, αλλά σε ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κανένα άλλο παρά αυτός ο ίδιος ο διάβολος. Από αυτόν ζητάμε να μας απελευθερώσει ο Θεός. Είναι τόσο δυνατός ο διάβολος που ο άνθρωπος χωρίς τη Θεία Βοήθεια είναι αδύνατο να ελευθερωθεί από τον διάβολο. Γι' αυτό και ο ψαλμοδός έλεγε: «Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν, εγρύπνησε να φυλάσσουν». Και όσο προχωρούμε προς τα έσχατα, η κακοποιός του δράση θα αυξάνεται, επειδή όπως μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, θα έχει μεγάλο θυμό προς τους ανθρώπους, ειδός ότι ο λίγο καιρόν έχει. Επειδή θα γνωρίζει ότι λίγος καιρός του μένει ακόμη στη διάθεσή του, για να ενεργεί το κακό, θα έχει πολύ θυμό. Έτσι λοιπόν, όσο προχωράμε προς το τέλος της ιστορίας, τόσο πιο αναγκαίο θα είναι να φωνάζουμε διαρκώς προς το Θεό: «Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού», αφού μόνο αυτός μπορεί να μας γλιτώσει από την κακοποιό δράση του διαβόλου. Και εδώ, αγαπητοί μου, κατακλείουμε την ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής, το Πάτερ ημών, μια προσπάθεια από την οποία πιστεύω ότι πρέπει να ωφεληθήκαμε όλοι μας. Μην ξεχνάμε ποτέ το λόγο του μακαριστού γέροντος Αθανασίου,
ότι αυτή η προσευχή αποτελεί επιτομή ολοκλήρου του Ευαγγελίου και ολοκλήρου της Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Γι' αυτό όχι απλώς να το χρησιμοποιούμε στις προσευχές μας, αλλά να εμβαθύνουμε στην κάθε του πρόταση, στην κάθε του λέξη, ώστε μέσα από αυτό, σαν άλλη κλίμακα, ο νους μας να ανέρχεται στην έννοια του Θεού, να προσκολάται σε Αυτόν για να βιώνουμε τη γνώση, τη θέα και την εμπειρία της αιωνίου ζωής που αποτελεί και το σκοπό της υπάρξεώς μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Δεύτε πίστη επαρθώμενε εν Θεός και κατηδόμεν συγκαταβάσι θεϊκήν ανώθεν εν βήθλεμ προσί. Amen.
ιερεύος την εφάτριν ημείς δε μητέρα παρθένων ο προαιώνων Θεός ελέησον ημάς. Μεγάλην όν ψυχή Oh.
Πατριαρχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Αλληλούια.